υπάρχει, σας πνίγει το δίκαιο και η ανησυχία για το μέλλον, αλλά είδαμε στιγμές έντασης. Και αλήθεια είναι ότι ακόμα όλοι ψάχνουμε να βρούμε ποια θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Γιατί τόση ένταση στη χτεσινή πορεία και τι ακριβώς ήταν τα βασικά αιτήματα, βέβαια, προβλήματα. Γιατί καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ τη μέρα? Είναι πολύ απλό. Καλούμαστε να ζήσουμε με 9 ευρώ την ημέρα. Εάν αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει ένταση σε έναν εργαζόμενο που εδώ και χρόνια σήκωσε στην πλάτη του μαζί με τους συναδέλφους του τα 120 δισεκατομμύρια που πανηγύριζε η κυβέρνηση η τωρινή και η προηγούμενη, να, και οι ξενοδόχοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει έναν εργαζόμενο να αγανακτήσει και να αντιδράσει? Μιλάτε και να σας για πω και κάτι, επίδομα, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Τι εννοείτε ακριβώς? Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Ότι θα αυτή η αντίδραση ήταν, αυτή η αντίδραση η χθεσινή, ναι, δεν ήταν ακόμα αυτό που μπορεί να δείξει ο κλάδος του τουρισμού. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως, ο τουρισμός θα ξεκινήσει. Οι αφήξεις θα ξεκινήσουν, κάποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν, δηλαδή θα λειτουργήσει μια οικονομία. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι γι' αυτό. Α. Ότι θα ξεκινήσει και τι θα ξεκινήσει. Γιατί ήδη ξεκίνησαν οι απολύσεις και μάλιστα μαζικές. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, από γνωστό ξενοδοχείο. Και με γνωστή πολυεθνική εταιρεία franchise. 18 άτομα απολύθηκαν από την πρώτη μέρα που τέλειωσε η αναστολή. Και ο κύριος Βρούτσης συνεχίζει και λέει ότι διασφαλίζει τη θέση εργασίας. Και μάλιστα δεν έρχεται να συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στην προηγούμενη κινητοποίηση, με εντολή της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχει σκοπό να ακούσει τα αιτήματα, ρίξαν και χημικά. Να. Κύριε Μαρκόπουλε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, πέστε μας το παράδειγμα για να πάμε στον κύριο Μαρκόπουλε. Ναι. Μια επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, ένα ξενοδοχείο που μέχρι σήμερα απασχολούσε 200 εργαζόμενους, θα μπορούσε να πληρώσει μέχρι 933.000 ευρώ μισθούς και ασφαλιστικές φορές. Ναι. Σήμερα με τα μέτρα της κυβέρνησης θα πληρώσει γύρω στο 49% λιγότερα. Ναι, ένας εργαζόμενος που είχε μεικτό μισθό 900 ευρώ εποχικός. Ναι. Θα καλεστεί αυτή τη στιγμή για 4 μήνες, ενώ θα έπαιρνε γύρω στα 4.200 ευρώ για 4 μήνες δουλειάς και ταμείο ενεργείας. Θα έπαιρνε 4.200 ευρώ. Τώρα θα πάρει 1.500-1.200, δηλαδή 9 ευρώ την ημέρα για όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέγεθος της διαφοράς μας. Βάλτε μια τελεία λίγο να πάρουμε το σχόλιο του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ναι, κύριε Μαρκόπουλε, καταλαβαίνω ότι τους υπολογισμούς προφανώς τους έχουν κάνει οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα θα χάσουν και θα χάσουν πολλά. Θα μιλήσω καταρχάς και θέλω ο κύριος Στεφανάκη να το γνωρίζει αυτό με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό του και στους χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι φύγονται. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Να μην λέμε ψέματα. Άλλοι τάζουν ότι θα ρίξουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 700 εκατομμύρια ευρώ κοινωνικό τουρισμό. Ξέρετε, έχουν αρχίσει μετά τα ραβίκια, φυτρώνουν και λεφτά. Ναι. Και έχουν αρχίσει και τάζουν. Επομένως, θέλω να το ξέρει. Και εσείς τάζετε, κύριε Μαρκόπουλο. Θα πω. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Καταρχάς, θέλω λοιπόν να ξέρει ο κύριος Στεφανάκη τον απεριόριστο σεβασμό μου στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δημήτρη Μαρκόπουλε, έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Θα δώσω διαφημιστικό διάλειμμα για να το βελτιώσουμε, γιατί αδικεί την παρέμβασή σου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μένετε και δύο εδώ, ο κύριος Στεφανάκης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.